Και αφού είδαμε και λίγο πολλά εκεί, πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν την Μέρη Αλεξίου. Μπορείς να μου πεις τι τους έχεις κάνει και όσοι σε γνώρισαν σήμερα μου λένε τι ευχάριστος τύπος. Αχ, Θεέ μου, ευχαριστώ, Ελένη, για την υποδοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πραγματικά συμπάθησα όλα τα παιδιά και ένιωσα από την αρχή που τα είδα πάρα πολύ καλά, οπότε μιλούσαμε όλους και νιώσαμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Γενικά έτσι ας πούμε εύκολα πιάνεις παρτίδες με τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ναι, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ανοιχτός άνθρωπος, πολύ κοινωνική και το ίδιο θα ήθελα να είναι και οι άλλοι. Μιλάω, επικοινωνώ, ίσως και η τέχνη, ειδικά με τους καλλιτέχνες μου, επειδή μιλάμε πάρα πολύ. Έχουμε αυτή την αμεσό. Σου, για μίλησέ μου γι' αυτό. Οι καλλιτέχνες μου εννοώ με την γκαλερί, οι καλλιτέχνες μου ναι, είναι τα παιδιά μου, ουσιαστικά πολλές φορές τους λέω και τα παιδιά μου, φανταστείς. Είναι συνεργάτες μου, είναι οι συνεργάτες που δουλεύω για κάθε έκθεση, ειδικά για τις σωματικές που κάνω και είναι και ο λόγος ο οποίος επέλεξα να πάρω μέρος στο Sunshine Girls. Ωραία, αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις, γιατί πραγματικά αυτό που σκέφτεσαι είναι έχεις μια γκαλερίστα. Γιατί θέλει να συμμετέχει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Πολύ καλή ερώτηση, Ελένη, και σε ευχαριστώ που την έκανες. Ο ιδιωτικός τομέας, τα ιδιωτικά κανάλια, δεν έχουν βάλει τέχνη όσον αφορά τη ζωγραφική, τις εγκαταστάσεις, τη γλυπτική. Αυτός ο τομέας ανήκει ανέκαθεν στα άλλα κανάλια, δηλαδή ETNA, ET2, NET. Στα κρατικά. Στα κρατικά θα λέγαμε. Δηλαδή τώρα θα μπει η τέχνη στη ζωή μας. Άκου τι λέει, θα χορτάσουμε πίνακες. Μακάρι. Εγώ με αυτή την προοπτική το έκανα. Και καλά, για να μπει η τέχνη στη ζωή μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφα αισθάνομαι εγώ με την τέχνη γύρω μου. Εγώ θέλω να μου πεις, μια και αναφέρεσαι για αυτό τώρα, στο θέμα του προγράμματος. Θέλω καταρχήν να μου πεις, γιατί πιστεύεις ότι έχει δοθεί αυτός ο τίτλος στο πρόγραμμα αυτό. Ο τίτλος δόθηκε, πω Θεούλη μου, τώρα θα πω ένα μυστικό, κάτι που δεν το γνωρίζει και κανένας. Περιμένουμε να μάθουμε τώρα. Στην αρχή, ο τίτλος ήταν Athens, Pearls of Athens, συγγνώμη. Και μετά, όταν γνωρίστηκα με τον Αλφα, με έναν από τους συντελεστές. Με όλο τον Αλφα. Όχι βέβαια, αλίμονο, με έναν από τους συντελεστές. Έλληνα. Γερμανό. Σε ποια γλώσσα μιλήσατε. Ευτυχώς μιλήσαμε στα αγγλικά. Κοιταχτήκαμε. Του κάνεις κλικ αμέσως. Και ξαφνικά λέει, του ήρθε έμπνευση. Sunshine Girls. Καλοκαίρι, η Μέρη να μαγειρεύει. Και εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Ποια μαγειρεύε, εσύ. Ναι, εγώ να μαγειρεύω. Πού ήσουνε και ο Γερμανός ήταν εκεί. Δεν μαγειρεύω. Όχι, δεν μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω. Φαντάστηκε να μαγειρεύω. Και σκέφτηκε. Δεν φαντάστηκε. Αυτό σε φαντάστηκε. Ο Πίτερ να μαγειρεύω σε ένα ελληνικό νησί. Του ήρθε αυτό το. Ίσως επειδή ήταν καλοκαίρι. Ήταν καλοκαίρι. Εγώ φορούσα ένα ωραίο ροζ φορεματάκι. Καλοκαίρι. Τα μαλλιά σου τα είχε έτσι ή τα είχε αλλιώ. Τα είχα έτσι, ναι. Γενικά. Όχι, το χρώμα εννοώ. Δεν με νοιάζει το σχέδιο τώρα να τα έχει μαζεμένα ή κάτω. Ναι, η αλήθεια είναι, Ελένη μου, ότι τα μαλλιά μου τα είχα. Ναι, έτσι μελαχρινή όπω είμαι. Καστανή. Πιο μελαχρινή. Καστανή. Μαυρισμένη. Και μου είπε, τελείωσε. Αυτό ήταν. Θα τι βγάλουμε σαν Sunshine Girls. Τι είχε δει τι άλλε. Όχι. Α, δεν ξέρω. Από δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά ξαφνικά εκείνη τη στιγμή έγινε συζήτηση και άλλαξε. Ναι, εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Ναι, τις είχε δει, γιατί εγώ ήμουν τελευταία. Πώς σε βρήκανε. Με βρήκανε. Ήταν εντελώς τυχαίο. Και αυτό εντελώς. Μα εντελώς από τα αναπάντεχα που λες με βρήκε Γερμανός στην Ελλάδα. Δεν το πιστεύεις. Ναι, ναι. Μανούλα, φέρε τον καφέ μου, γιατί και εδώ, κοντζάμ, τίτλο σου δώσαμε, δεν έμαθες να μαγειρεύεις. Τελικά μαγείρεψες. Ακόμα όχι, αλλά... Ακόμα όχι. Έχει τελειώσει τα επεισόδια, δεν έχουν τελειώσει τα γυρίσματα. Έχουν τελειώσει, αλλά εγώ δεν έχω μαγειρέψει τα γυρίσματα. Στα επεισόδια δεν μαγειρεύαμε. Δεν μαγειρεύω. Σπίτι μαγειρεύω. Τι κάνεις αυτά τα επεισόδια, θέλω να μου πεις, εσύ. Α, κάνω πάρα πολλά πράγματα. Μίλησέ μου.
Εκτός από το να μαγειρεύεις. Καταρχήν είμαι γκαλερίστα και είμαι πραγματική γκαλερίστα. Οπότε δεν υπάρχει προσποίηση πουθενά σε κανένα επεισόδιο. Τι κάνεις όμως τα επεισόδια, μας γνωρίζεις, ας πούμε, λοιπόν, θα σας γνωρίσω τρεις καλλιτέχνες τουλάχιστον. Ναι. Θα δείτε εγγένεια της γκαλερής μου. Ναι. Και επειδή μέσα στη ζωή μου είναι η τέχνη, θα δείτε και άλλους πολλούς πίνακες ζωγραφικής. Ναι, αλλά σε, το στα event, σπίτια. Αυτό που θα κάνεις το, το ιδιαίτερο. Θα δείτε και, ένα, και μία performance, η οποία πραγματικά, παιδιά, Ελένη, αυτή η performance είναι, αυτή που θα αφιερώσω στους νέους. Ναι, ποια είναι αυτή, πες τον κόσμο. Αυτή η performance ονομάζεται... Δεν ονομάζεται, είναι performance. Να σου πω όμως κάτι. Δεν έχω καταλάβει και περιμένω από σένα να το καταλάβω οπωσδήποτε. Τι αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, βλέποντας εγώ το πρώτο επεισόδιο, τι θα νιώσω, τι περιμένω να δω, δεν ξέρω τι θα δω. Βλέπω ότι, ας πούμε, μου περιγράφει το τρέιλερ ότι θα δω τέσσερις γυναίκες οι οποίες θα μας μεταφέρουν τη χαρά της ζωής. Πέντε. Πέντε είμαστε. Πέντε, εντάξει, πέντε δεν πειράζει, δεν τις μέτρησα τώρα, αλλά λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς θα με κάνεις να το νιώσω αυτό, αλλά και εσύ από πού το τραβάς όλο αυτό και το έχεις. Mm-hmm. Αυτή την ενέργεια, Ελένη, ναι. Και έχεις διαφορά με τις άλλες, με τα υπόλοιπα κορίτσια. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό θα το, καταρχήν, δεν κρίνω ποτέ τον εαυτό μου και δεν είναι σωστό. Σωστό. Σαν χαρακτήρα, όχι να κρίνεις, αν βλέπεις ότι εσύ είσαι σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και τα άλλα κορίτσια έχουν Αλέξανδρα, θα σε βοηθήσω, αγάπη μου. Σήμερα, για παράδειγμα, Ελένη, είχε μια ερωτική απογοήτευση, πήγε για shopping therapy. Σήμερα το πρωί σου συνέβη κάτι τέτοιο. Όχι, είσαι το αποψινό επεισόδιο. Δηλαδή, τρελαθήκαμε με την απογοήτευση, πήγε, δοκίμασε και τα βλέπουμε. Και πολύ ωραία ρούχα δοκίμασες. Ήταν πάρα πολύ ωραία και σου πήγαινα πάρα πολύ. Δεν το έχεις κάνει, δεν με κοιτάς σαν φάντασμα. Σαν μάγος. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Λοιπόν, η αλήθεια. Σαν μάγος κοιτάει. Ναι. Είναι σαν μάγος πραγματικά, γιατί ξέρετε τα γυρίσματα, όλα αυτά θα ήταν πολύ μαγικά και πολύ όμορφα, αλλά δεν συνέβησαν δυστυχώς. Λοιπόν, τα γυρίσματα, λοιπόν, έγιναν πριν ένα χρόνο και 7 μήνες. Ναι, ναι, είναι παλιό. Ναι, πριν Ρωτού, πριν Τρόικα, πριν όλα αυτά τα ωραία. Είναι... Αυτό γιατί το διευκρινίζεις. Μα δεν είναι κάτι γιατί, που κάνει. Γιατί πρέπει να το διευκρινίσεις. Πρέπει, γιατί είναι παλιά. Γιατί δεν γινόντουσαν σήμερα, θα λέγαμε ότι γίνανε προχθές. Και δεν είναι κάτι που κάνεις μόνο εσύ και οι περισσότερες γυναίκες, όχι, αν έχουν ένα θέμα ξεσπούνσο. Το λέω γιατί τώρα δεν μπορώ να κάνω πια θεραπή. Ναι, ούτε καν να το πω δεν μπορώ, δηλαδή. Τρέμω. Τώρα τι κάνεις. Τρέμω από την ανάμνηση. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν είναι το shopping therapy αυτό που κάνω στην εκπομπή. Δεν μπορώ να το πω reality, γιατί εγώ το βλέπω σαν ένα concept πολύ σοβαρό, το οποίο σε κάποιες στιγμές, εγώ, τουλάχιστον για τον εαυτό μου, αυτοσαρκάζομαι πάρα πολλές φορές. Είναι μια μέθοδος, κάνω κριτική στον εαυτό μου, η οποία με έχει σώσει. Τι μου λες, οι δικοί σου άνθρωποι, φίλοι σου, κοντινοί, δεν ξέρω, η οικογένειά σου, είσαι παντρεμένη καταρχήν? Όχι. Όχι, είσαι ελεύθερη. Γιατί, από πεποίθηση? Ορίστε. Από πεποίθηση να είσαι ελεύθερη, απλά δεν προέκυψε. Δεν προέκυψε ακόμα. Α, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είμαι στρίγκλα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όχι, στρίγκλα. Δεν είσαι, θα το πω εγώ, θα σε διαφημίσω τώρα. Μια χαρά, η χαρά τη ζωή είναι. Γελά, μια χαρά, περνά ωραία μαζί τη. Σε διαφημίζω, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην λες τέτοια πράγματα. Όχι, δική μου, είπε ο πατέρα μου να πας, να παντρευτείς παιδί μου κιόλα και όλα αυτά. Θα σε δει τόσο κόσμο να πα στο reality που μου είπε να σε δει κόσμο να παντρευτεί. Πατέρα, έδωσε τη χιούμορ και αυτό. Είναι οικογενειακό. Είναι οικογενειακό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, παιδιά.